μετατράπηκε δυστυχώς σε ένα αρνητικό παράδειγμα αποθήκης ανθρώπινων ψυχών, που βεβαίως βολεύει όσους θέλουν να καταγγείλουν την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Η διαχείριση της μετανάστευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση συναρθρώνεται με την κυρίαρχη αντίληψη και τις πολιτικές διαχείρισης των κοινών ζητημάτων και συνδέεται με τη συνολική πολιτική κατεύθυνση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης προϋποθέτει μια διπλή αλληλεγγύη, τόσο προς τους ανθρώπους αυτούς που η πείνα και οι πόλεμοι τους διώχνουν από τα σπίτια τους και τους φέρουν στις χώρες μας, όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις συνοριακές χώρες της, οι οποίες εκ των πραγμάτων λειτουργούν ως πύλες πρώτης εισόδου αυτών των ανθρώπων. Αυτή η διπλή αλληλεγγύη είναι σήμερα ζητούμενο και για την Ελλάδα και για την Ένωση. Και για να γίνει πράξη, θα πρέπει ως ένα σημαντικό βήμα να δούμε την αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου και του κανονισμού Δουβλίνο 3, ώστε να νομοθετηθεί η έμπρακτη αλληλεγγύη προς τα κράτη που δέχονται τις κύριες πιέσεις μεικτών μεταναστευτικών ροών και η αναδιανομή των ετούντων άσυλων και των οικονομικών προσφύγων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή και εξ όσων κατάλαβα και από τη συζήτηση που είχαμε με τον Επίτροπο, προβληματίζει ουσιαστικά την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνήσαμε με τον Επίτροπο ότι η Ελλάδα χρειάζεται εθνική στρατηγική για τη μετανάστευση, εθνική μεταναστευτική στρατηγική μακράς πνοής, μακριά από μοιοπικούς μικροπολιτικούς σχεδιασμούς, στρατηγική ενταγμένη στην ευρωπαϊκή στρατηγική και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες που το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι να νομιμοποιούν την ρητορική, την ακραία ρητορική, τη λαϊκιστική ρητορική της άκρας δεξιάς και να αναδεικνύουν στην ατζέντα τα επιχειρήματα νεοναζιστικών μορφωμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η συνάντησή μου με τον κύριο Επίτροπο πραγματοποιείται βέβαια και σε μια κρίσιμη περίοδο εν μέσω των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τους εταίρους, με την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους θεσμούς. Οι διαπραγματεύσεις αυτές εξελίσσονται και οριμάζουν. Είχε την ευκαιρία ο Επίτροπος να μου μεταφέρει μήνυμα φιλίας από την πλευρά του φίλου της Ελλάδας, του Jean-Claude Juncker, και βεβαίως είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε και σκέψεις προκειμένου αυτή η εξελισσόμενη διαδικασία της διαπραγμάτευσης να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Όπως γνωρίζετε, είχα αυτή τη συνάντηση σήμερα με τον κύριο Πρωθυπουργό για τα κρίσιμα πράγματι ζητήματα της μετανάστευσης αλλά και της ασφάλειας στην Ευρώπη και του μετέφερα τα φιλικά μηνύματα του Προέδρου Γιούνκερ. Όπως είναι γνωστό, η μετανάστευση και η ασφάλεια των κοινών ευρωπαϊκών μας συνόρων βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Είναι για την Ελλάδα ζητήματα που αγγίζουν την γεωπολιτική και στρατηγική της θέση, όπως επίσης και άλλων χωρών στην ευρύτερη περιοχή. Γνωρίζω, και το είπε πρωτήτερα ο Πρωθυπουργός, ότι η κυβέρνηση προβληματίζεται για το Δουβλίνο. Θα ήθελα να σας πω ότι και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβληματίζεται. Είναι πλέον κοινή συνείδηση ότι κάτι πρέπει πλέον να αλλάξει. Αυτό βέβαια εξαρτάται πρωτίστως από τα κράτη-μέλη και βέβαια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εξήγησα στον κύριο Πρωθυπουργό πόσο σημαντικό είναι η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική για τη μετανάστευση που θα ανταποκρίνεται στα κεκτημένα αλλά και στους κανονισμούς της Ευρώπης. Και ο ίδιος πριν από λίγο το επιβεβαίωσε. Όπως αυτοί διαμορφώνονται,
μιλάω για τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, με τις δύο ευρωπαϊκές ατζέντες για τη μετανάστευση και την ασφάλεια που θα παρουσιάσω επισήμως τον άλλο μήνα στις Βρυξέλλες. Ήδη η πρώτη παρουσία της Ελλάδος στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης στις Βρυξέλλες πρέπει να πω ότι ήταν θετική, με την υποβολή από πλευράς της Ελλάδος ενός οδικού χάρτη, ο οποίος βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής δεν πρέπει να συγχαίεται με την πορεία των διαπραγματεύσεων της Ελλάδος με τους ευρωπαϊκούς δεσμούς, ούτε να γίνεται αντικείμενο επικοινωνιακής εκμετάλλευσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε λάθος μηνύματα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της στις χώρες που βρίσκονται στην περιφέρειά της και αντιμετωπίζουν υυξημένη πίεση από τα μεταναστευτικά ρεύματα. Αμέσως μετά τη συνέντευξη θα σας δοθεί αναλυτική περιγραφή των μέτρων στήριξης της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για όλα αυτά ενημέρωσα στην κατηδίαν συνάντηση που είχαμε πρωτήτερα τον κύριο Πρωθυπουργό. Και αυτό η Ελλάδα πρέπει από την πλευρά της να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στα αναγκαία βήματα και προσαρμογές. Η Ελλάδα στην αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος μετανάστευσης προς τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή και που μοιραία συνδέεται με την γενικευμένη γεωπολιτική αναταραχή, όπως επανειλημμένα έχω πει, η Ελλάδα δεν είναι μόνη. Η Ευρώπη είναι στο πλευρό της. Σε ό,τι αφορά στην τελευταία επισήμανση του κ. Πρωθυπουργού, θα ήθελα να σημειώσω ότι η συμμετοχή στην Ευρωζώνη είναι εγγύηση για την ασφάλεια και την σταθερότητα της Ελλάδος. Πώς είναι γνωστόν, οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς βρίσκονται σε εξέλιξη. Προσβλέπουμε και εύχομαι να βρεθεί λύση το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να επανέλθει η χώρα μας σε σταθερή πορεία και ήρεμα νερά και να ολοκληρώσει η κυβέρνηση και την κοινωνική και ανθρωπιστική πολιτική της. Αναμφίβολα, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής συνιστά προτεραιότητα για την Ευρώπη, όπως και μέσω του αναπτυξιακού πακέτου Juncker δημιουργούνται όροι ανάπτυξης για την Ευρώπη και φυσικά για την Ελλάδα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι δεν διανοούμε ότι θα υπάρξει κυβέρνηση που θα διακυβεύσει για τις επόμενες γενναίες την ιστορική κατάκτηση της Ελλάδος να βρίσκεται στον πυρήνα της Ενωμένης Ευρώπης. Κάτι που και η Ευρώπη επιθυμεί. Θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό για την συνομιλία που είχαμε και για την συνάντηση και να πω σε ό,τι με αφορά ότι έχω αναλάβει αυτή την ευθύνη να είμαι ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να έχει σήμερα η χώρα μας ένα από τα ισχυρότερα, όπως είπατε κύριε Πρωθυπουργέ, χαρτοφυλάκια που έχουν να κάνουν με ζωτικής σημασίας θέματα, όπως είναι η μετανάστευση βέβαια, αλλά η ασφάλεια της Ευρώπης και το μεγάλο ζήτημα της ιθαγένειας. Και πάλι ευχαριστώ για τη σημερινή μας συνάντηση.